Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή της Bill με τους άλλους. Είδαμε παρέα και το καινούριο σήμα της εκπομπής, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Το είχαμε δει εδώ στα δοκιμαστικά με τα παιδιά. Και εμπνευστήκαμε, όπως τα καταλάβατε, από την περίφημη ταινία του Quentin Tarantino, η Bill και οι άλλοι. Η Kill Bill, βεβαίως. Bill και οι άλλοι. Και βρήκαμε έτσι μία σύνδεση. Ελπίζω να σας αρέσει όσο αρέσει και σε εμάς. Αλλαγές προβλέπονται από εδώ και στο εξής για την εκπομπή και γενικότερα η διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας έχει μία ανανεωτική διάθεση, ίσως να φταίει η άνοιξη, ίσως όχι μόνο αυτή. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ, όπως είμαστε κάθε απόγευμα, λίγο μετά τις 4, από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, για να σας κρατήσουμε παρεούλα, καλή θέλω να πιστεύω, μέχρι και τις 5, με θέματα που μας κάνουν λιγάκι καλύτερους. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, ο μήνας έχει 24, του Απριλίου βεβαίως ακόμα, έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ ζωντανά στο στούντιο της Ζούγκλας μια πολύ σπουδαία γυναίκα. Μια γυναίκα με δύο βασικές ιδιότητες. Είμαι σίγουρη βέβαια ότι δεν είναι μόνο αυτές που την χαρακτηρίζουν. Είναι κεραμίστρια με πολύ μεγάλη καριέρα και εκτός συνόρων Ελλάδας, αλλά και πολύ μεγάλη συγγραφέας. Σήμερα λοιπόν εδώ, με αφορμή το καινούριο της μυθιστόρημα που φέρει τον τίτλο «Η Μπουγάδα», είναι η κυρία Μάρο Κερασιώτη. Να την καλησπέρισω. Κυρία Κερασιώτη, γεια σας. Γεια σας και σε εσάς και στους όσους μας βλέπουν, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα εδώ. Και εγώ εσάς που με καλέσατε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για το ωραίο σας το δώρο. Αυτό είναι δώρο που μου έφτιαξε η κυρία Κερασιώτη και μου το έφερε. Δεν κρατήθηκα, λέω θα το φορέσω ευθύς αμέσως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι το προϊόν της νευρασθενίας μου, γιατί πρέπει κάτι να κάνουν τα χέρια μου και κάνω βότσαλα. Α, είναι βότσαλο αυτό, για πείτε μου, γιατί θα μιλήσουμε φυσικά και για την κεραμική. Είναι κεραμικό βότσαλο. Mm-hmm. Δεν είναι αληθινό βότσαλο, είναι κούφιο και είναι κεραμικό. Αλλά μου αρέσει να τα φτιάχνω. Θα μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι, βεβαίως, της κεραμικής, γιατί νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο χαρακτηρίζει όλη σας τη ζωή και δει την επαγγελματική. Ναι. Με πολλές βραβεύσεις, με πολύ σπουδαία έργα τα οποία φιλοξενούνται και εκτός συνόρων. Η συγγραφή πώς ήρθε στη ζωή σας? Διαβάζω από το ότι εδώ και 30 και χρόνια είστε ενεργοί συγγραφικά. Πολλά χρόνια, απλώς επειδή σκεφτόμουν ότι δεν μπορώ να κάνω δύο πράγματα συγχρόνως καλά, έγραφα για το σιρτάρι που λένε, έγραφα κάτι και τα έκλεινα. Τώρα λοιπόν που σκέφτομαι ότι δεν έχω πολύ καιρό μπροστά μου να κάνω ό,τι μου αρέσει, και που η κεραμική μου καριέρα έχει φτάσει σε ένα όριο που θεωρώ ότι είναι καλό, αποφάσισα να ασχοληθώ με την άλλη μου αγάπη και να αρχίσω να γράφω πιο συστηματικά. Και έτσι μέσα σε 5 χρόνια, αυτό είναι το τρίτο μυθιστόρημα. Υπήρχε και ένα άλλο που είχε εκδοθεί πολύ παλιά, το 83, το οποίο είναι σαν αποπέδι, έχει μείνει το καημένο πολύ πίσω. Αυτά για τα συγγραφικά. 4 δηλαδή συνολικά. 4 τα έργα σας. Ναι. Το τέταρτο ίσως και λίγο καταεδρωμένο από ό,τι καταλαβαίνω. Η Μπουγάδα λοιπόν, ο τίτλος του καινούργιου σας μυθιστορήματος. Ναι. Το οποίο έχει ως πρωταγωνίστρια την Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα ήταν μια πλήστρα της εποχής που εγώ ήμουν μικρό παιδί. Υπαρκτό πρόσωπο δηλαδή. Υπαρκτό πρόσωπο, ναι. Α, μάλιστα. Δηλαδή ό,τι καταγράφει στο βιβλίο αυτό που θα πούμε δεν πραγματεύεται. Όχι, όχι. Α, δεν είναι βιωματικά. Η Αλεξάνδρα είναι το υπαρκτό πρόσωπο και ο γιος της ο Θανάσης. Αλλά τα άλλα πρόσωπα ήταν γείτονες και γενικά άτομα που άλλα τα κατασκεύασα από την αρχή, από το κεφάλι μου. Και άλλα ήταν γείτονες ή άνθρωποι που ζούσαν κοντά μας εκεί που μεγάλωσα. Πάνε να πει στην πλατεία Αμερικής. Τότε ήταν σχεδόν εξοχή. Τη λέγανε πλατεία γάμων, δεν ήταν καν Αμερικής. Και δίπλα στο σπίτι που μέναμε, που ήταν κάτι που το λέγαμε πολυκατοικία, αλλά ουσιαστικά ήταν ένα διόροφο που είχε 4 διαμερίσματα, είχε χωράφια, τα χωράφια του Καλλιγά. Ήταν ένα αγρί, δηλαδή, τελείως. Οι δρόμοι ήταν οι πιο πολύ χωματένιοι και γενικά ήταν μια κατάσταση από μια Αθήνα που δεν υπάρχει πια καθόλου. Ήταν η Αθήνα η μεταπολεμική και μετεμφυλιακή και γενικά μία Αθήνα που άρχισε να αλλάζει πάρα πολύ
με τις αντιπαροχές και με αυτά όλα τα πράγματα. Και για την Αλεξάνδρα που είναι η ηρωίδα, το βιβλίο σταματάει περίπου όταν μπαίνουν στα σπίτια τα ηλεκτρικά πλυντήρια, γιατί αυτή ήταν μια πλήστρα που έπλαινε σε όλη τη γειτονιά. Και επομένως ήταν ένα άτομο που έμπαινε σε όλα τα σπίτια, αλλά έξω από αυτό ήταν ένα άτομο πολύ σημαντικό για μένα, γιατί οι οικογένειες εκείνη την εποχή τα κορίτσια τα είχαν με το ντουφέκι. Το σεξ ήταν κάτι απολύτως εκτός συζητήσεως. Και η Αλεξάνδρα ήταν ο σεξουαλικός μου σύμβουλος σαν παιδί. Αλήθεια, δηλαδή ήταν η γυναίκα στην οποία πηγαίνατε και σας έδινε κάποιες συμβουλές σε συστηματικά σας θέματα. Επειδή δεν είχα και γιαγιά, ήταν ένα υποκατάστατο γιαγιάς. Mm-hmm. Και ένα άτομο τέλος πάντων που ήξερα ότι αυτό που μου λέει δεν ήταν κάτι συγκαλυμμένο ή κάτι μισοψέματα ή κάτι περίεργο. Την εμπιστευόσασταν λοιπόν απόλυτα. Την εμπιστευόμουν πάρα πολύ, ναι. Ήταν στην ηλικία της μητέρας σας πάνω κάτω? Όχι, ήταν νεότερη από τη μητέρα. Ήταν νεότερη, ναι. Και... οπότε ήταν κάτι μεταξύ μητρικής φιγούρας αλλά και φιλικής ταυτόχρονα. Και φιλικής και ναι. Γιαγιάς από άποψη συμπεριφοράς, δηλαδή... ναι. Λόγω των συμβουλών, ναι. Λόγω του ότι για μένα ήταν μια καταφυγή, ότι ήθελα, ας πούμε, λυνόταν στο πλυστάριο, ότι με απασχολούσε. Και επιπλέον ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό άτομο που ό,τι στραβό της έπεφτε στη ζωή της, το αντιμετώπιζε με μια στοικότητα τρομερή και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και γενικά ήταν μια γυναίκα που... τώρα, εκ των υστέρων κρίνοντας, ήταν ένα σιδερένιο άτομο εντός εισαγωγικών που δεν την έπιανε τίποτα. Ποια ήταν η ιστορία της Αλεξάνδρας, δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ταλαιπωρημένος, βασανισμένος? Ήταν φρικτά ταλαιπωρημένη, ήταν ναι. από ένα χωριό, ήταν παντρεμένη με έναν άντρα μέθησο. Είχε κάνει ένα παιδί το οποίο ήταν ραχητικό και έναν άλλο γιο, το Θανάση που τον έσουρνε μαζί της. Και κάποια στιγμή έφυγε από το χωριό, ήρθε σε μια αδερφή που είχε στην Αθήνα. Εγκατέλειψε τον σύζυγό της ή μαζί, οικογενειακός? Ήρθε μόνη της. Εγκατέλειψε το σύζυγο και ήρθε με το γιο της. Ναι. Πλην όμως ο σύζυγος την ακολούθησε με σκοπό να παίρνει τα λεφτά που έβγαζε από τις μπουγάδες. Μάλιστα. Οπότε κάποια στιγμή τον ξοπέταξε κυριολεκτικά. Και αποφάσισε ότι μόνη της θα μεγάλουν το παιδί της. Πολύ δυνατή γυναίκα. Πολύ δυνατή γυναίκα. Και γενικά στη ζωή της ήταν έτσι, έτσι, ένα αποφασιστικό άτομο. Πόσα χρόνια δηλαδή αυτή η γυναίκα πρωταγωνιστούσε στη δική σας ζωή, δηλαδή την θυμάστε από παιδί και σας συντρόφευσε μέχρι την ενηλικίωση? Θυμάμαι από 6, δηλαδή από την πρώτη φορά που πήγα σχολείο, ναι, ναι. μέχρι τα 18 μου. Mm-hmm. Βρίσκεται εν ζωή η Αλεξάνδρα? Όχι, όχι, έχει πεθάνει η Αλεξάνδρα. Διατηρήσατε επαφές μετά? Την έβλεπα μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι τα 18. Μετά την είχα δει μια-δύο φορές ίσως. Μετά χαθήκαμε. Mm-hmm. Ο καθένας τράβηξε το δρόμο του. Ναι. Ένα πολύ λοιπόν σημαντικό πρόσωπο στη ζωή σας, για να αποτελέσει φυσικά αφορμή και για να γραφτεί αυτό το βιβλίο ουσιαστικά πάνω της. Ναι. Είναι... νομίζω ότι στο χρόσταγα, έτσι. Μου είχε δώσει πολλά πράγματα και κάπως τη στο χρόσταγα κι εγώ. Και μας γυρνάει πίσω σε εκείνη την εποχή. Μας γυρνάει την εποχή, ξεκινάει την εποχή που... τελειώνει ο πόλεμος. Έχει τελειώσει ο πόλεμος, mm-hmm. έχει τελειώσει και ο εμφύλιος. Mm-hmm. Και αρχίζουν οι ιστορίες με τους ανθρώπους που ήταν αριστεροί, που πήγαιναν στη Μακρόνισο, που γυρίζανε, που αφήνανε μεγάλα κενά στην οικογένειά τους. Επίσης ήταν οι άνθρωποι που πλουτίζανε εις βάρος των άλλων, κάτι δοσύλλογοι, κάτι περίεργοι, κάτι τέτοια πράγματα. Και επειδή η γειτονιά τότε ήταν ανοιχτή, δηλαδή mm. τα σπίτια ήταν σχεδόν χωρίς πορτοπαράθυρα, έλεγα εγώ, είχαν την έννοια ότι ο καθένας ήξερε, είτε από τα δουλικά που κυκλοφορούσαν, είτε από κουτσομπολιά που οριάζανε, ήξερε τι κάνει ο άλλος. Ήταν μια τέτοια κατάσταση. Γενικώς ήταν μια ζωή πιο ανθρώπινη από αυτή που περνάμε σήμερα, που δεν ξέρουμε ποιος κάθεται δίπλα μας. Και... άρα γνωρίζατε λοιπόν από πρώτο χέρι όσα μας μεταφέρονται από την ιστορία. Πάρα πολλά. Κάποια ναι. άλλα τα έχω επινοήσει γενικά από την ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής που τη θυμάμαι, ας πούμε, σαν παιδί.
Δεν η είναι... οποία πώς συνοψίζεται με λίγες κουβέντες, έτσι, στο μυαλό σας, πώς έχουν αποτυπωθεί αυτά που βιώσατε εμπειρικά στα χρόνια. Οι σχέσεις των ανθρώπων ήταν πολύ πιο ανθρώπινες. Ναι, ναι. Οι άνθρωποι είχαν να αποβλέπουν σε κάτι, σε μια πρόοδο, σε μια καλύτερη ζωή, σε κάτι βγαίνοντας από ένα πόλεμο και μια ταλαιπωρία. Ήτανε περίοδος περίεργη προσαρμογής αλλά και αισιοδοξίας ταυτόχρονα. Ναι, ήτανε μια περίοδος αισιοδοξίας γιατί όλοι περιμέναν ότι μετά από τα πολύ κακά που περάσανε και πραγματικά είχαν πιάσει πάτο οι άνθρωποι, δεν έμενε τίποτα παρά να πάνε μπροστά και φαινόταν ότι έτσι θα ήτανε τα πράγματα. Και με λίγα λόγια είναι αυτά. Τώρα το τι έκανε η Αλεξάνδρα θα το δει ο καθένας στην ιστορία. Ναι. Είναι ένα βιβλίο λοιπόν που έχει δικές σας προσωπικές αναμνήσεις, την ιστορία μιας γυναίκας όπως την βιώσατε εσείς, αλλά και που περιλαμβάνει το όλο κλίμα εκείνης της εποχής. Ακριβώς, είναι δηλαδή η μετάβαση της μεταπολεμικής Αθήνας από την ανέχεια και την μιζέρια, ας πούμε, σε μια κατάσταση ευημερίας που ήταν πρώτων πυλών. Φαινόταν ότι έρχεται δηλαδή. Είναι ένα βιβλίο χαρακτήρων, προσώπων, ναι, χτίζεται ναι, πάνω σε ναι, αυτό. Ναι, ναι. Να πω βέβαια σε αυτό το σημείο ότι έχω τη χαρά να έχω εδώ στο στούντιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την αγαπημένη φίλη πλέον εγώ τη θεωρώ και συγγραφέα την κυρία Κώστια Κοντολέων, η οποία είναι φίλη και της κυρίας Μάρος Κερασιώτη, σήμερα θα είναι παρέα εδώ στη ζούγκλα, η οποία στην πορεία θα μας διαβάσει και μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο, αν συμφωνείτε κυρία Μάρο. Ναι, 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 ασφαλώς. Όχι κυρία Μάρο, είπαμε ότι είναι Μάρο η Αλεπού, μου έκανε παρατήρηση. Κυρία Μάρο είναι η Αλεπού. Κυρία Κερασιώτη λοιπόν, γιατί αν και με απείλησε, αν θες να σου μιλήσω στον ελληνικό θα μου μιλάς και στον ελληνικό, δεν υπέκυψα, ευτυχώς. Σε λίγα λεπτά από τώρα η κυρία λοιπόν Κοντολέων θα μας διαβάσει αποσπάσματα από την Μπουγάδα της Μάρος Κερασιώτη, το καινούργιο της μυθιστόρημα, το οποίο να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Έναστρον. Πόσο καιρό τώρα κυκλοφορεί, πρέπει να είναι πάρα πολύ φρέσκο. Είναι πολύ φρέσκο, είναι 2 εβδομάδες, τρεις εβδομάδες ίσως. Μάλιστα. Η Αλεξάνδρα λοιπόν, διαβάζω 2 σειρές από το Οπισθόφυλλο, πλήστρα μιας ολόκληρης γειτονιάς, στη μεταπολεμική Αθήνα που αλλάζει πρόσωπο, χτίζει τη ζωή της παίρνοντας υλικά από κάθε μέρα που τη βρίσκει ζωντανή. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Πόσο μ' αρέσει το καινούργιο μου background, Γκέρτα Φουτναράκ, πολύ αγαπημένη, σε ευχαριστώ. Δεν καλησπέρα σε και τον πολύ αγαπημένο μου Μάριο Χαβιαρά, δεν έχω πει καλησπέρα σε κανένα σήμερα. Ενθουσιασμένη που έχω εδώ 2 αγαπημένες κυρίες, την κυρία Μάρο Κερασιώτη και την κυρία Κώστια Κοντολέων. Να σας καλησπέρισω, κυρία Κοντολέων. Καλησπέρα, και κυρία Μπιλάλη. Στον αέρα πλέον. Α, μου κάνετε αντίπεινα. Λογικό δεν είναι. Πώς είστε αρχικά από την τελευταία φορά που τα είπαμε, σας μια βλέπω χαρά. Εξαιρετικά. Μια χαρά. Μπράβο. Και είστε εδώ, συνοδεύετε τη φίλη σας, την κυρία Κερασιώτη. Φίλη μου, τη Μάρο, την αγαπώ πολύ, εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά της και στην εκδήλωση που έγινε διάβασα αποσπάσματα. Της και αρέσει... θα θέλαμε να το κάνετε και για μας εδώ σήμερα. Την έχω διορίσει αναγνώστρια, επίσημη. Πολύ ωραίο, ωραίος ρόλος. Ωραία. Πολύ ωραίος. Και αφού μου κάνει τη χάρη. Και αφού την κάνει και σε εμάς, λοιπόν, εγώ μ' αρέσει πάρα πολύ το απόσπασμα το οποίο έχετε επιλέξει στο Οπισθόφυλλο. Επέλεξε και ένα ακόμα η κυρία Κώστια, οπότε θα διαβάσουμε 2 αν έχετε την καλοσύνη. Φύγαμε. Εκείνα τα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο είχαμε όλη μια αισιοδοξία. Γιατί με την κατοχή και τον εμφύλιο τα είχαμε δει όλα. Εννοώ όλα τα φρικτά, τα φοβερά και τα ανάποδα. Είχαμε δει ανθρώπους, χειρότερα και από ζώα, να ψοφάνε από την πείνα, χαφιέδες να κάνουν λεφτά και να γίνονται πολίγδες αφεντικά. Αδελφούς να σκοτώνονται μεταξύ τους. Τους φρίτσιδες να φεύγουν σαν δαρμένοι σκύλοι. Και τελευταίο και καλύτερο, τους συμμάχους να κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα. Σε εμάς που δεν είμαστε αριστοκράτες για να φοβόμαστε τον ξεπεσμό, πατριώτες για να μας θυμίσει δόλια πατρίδα, αριστεροί να μας στείλουν διακοπές στα ξερονήσια, πλούσιοι να μας υπολογίσουν, αλλά ούτε και μορφωμένοι για να φιλοσοφήσουμε, έφτανε κάτι μικρό όπως ένα φράγκο στη τσέπη και ένα γεμάτο στομάχι για να φαίνονται όλα ρόδινα. Είχαμε μάθει από τη μάνα μας να τη βγάζουμε αόρατη, να λουφάζουμε μέχρι να περάσει μπόρα και μετά, με το σπίτι μας στην πλάτη, να σερνόμαστε σαν τα σαλιγκάρια μέχρι εκεί που έφτανε το σάλιο μας. Όμως οι καταστάσεις γεννήκανε πιο μεγάλος από τα κότσια μας. Και αν εμείς από σκέτη τύχη την είχαμε βγάλει καθαρή, τώρα τα πράγματα φαινόσανται να έχουν αλλάξει. Πόσο αληθινό το απόσπασμα αυτό, δηλαδή φαίνεται ότι είναι κατάθεση καρδιάς ναι, ήταν και καταγραφή πραγμάτων έτσι. Που ζήσατε.
Ήταν απολύτως έτσι. Δηλαδή, για έχετε μένα... πολύ ωραία γραφή πάντως και έχετε έναν τρόπο να δημιουργείτε εικόνες στον άλλον διαβάζοντας. Εκεί μπαίνει τα το εικαστικό. Το εικαστικό κομμάτι το οποίο έχετε στην πορεία. Ναι, μέσα στο γραφτό. Σας διευκόλυνε πολύ την πορεία σας προς τη συγγραφή, έτσι. Νομίζω ότι τελικά είναι το ίδιο πράγμα με έναν άλλο τρόπο έκφραση. Θα μιλήσουμε για το πολύ μεγάλο κεφάλαιο, όπως και για το γεγονός ότι σχεδόν για 4 δεκαετίες η κυρία Κερασιώτη δίδασκε εθελοντικά κεραμική σαν αμορφωτήρια και φυλακές. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής της, για το οποίο έχει κληθεί να μιλήσει, για την εμπειρία αυτή που απέκτησε δουλεύοντας σε κρατουμένους, σε πανεπιστήμια τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Στην πορεία αυτά, γιατί έχουμε και την κυρία Κοντολέων εδώ, η οποία περιμένει για να μας διαβάσει και το δεύτερο. Αντιπροσωπευτικό απόσπασμα της Μπουγάδας. Έτοιμη? Πανέτοιμη. Ψαχτήκαμε λοιπόν για ώρες και εγώ περπάτησα με το χέρι μου πόντο-πόντο το κορμί του. Έψαξα το χρώμα του πετσιού του, εκεί που σκούραινε από τον ήλιο, ανάμεσα στα μπράτσα και στα χέρια, εκεί που τέλειωναν τα μανίκια του πουκάμισου, στο κεφάλι και στην πλάτη, στο γιακά, τις φλέβες του που αλλού κρυβώσανται και αλλού κυλάγανε σαν σκεπασμένα ριάκια, για να καταλήξουν κάτω στα χέρια του που ήσανται σκληρά και δυνατά. Και εκεί φαινόταν καθαρά ότι ήσανται αυτές που κάνανε κουμάντο στη ζωή του, φουσκωτές και δυνατές, σαν δρομητικά ποτάμια, ποτάμια της καρδιάς. Έψαξα τις ελιές στην πλάτη του, δυο σημάδια που είχε στα πόδια του, το μεγάλο του νύχι που φύτρωνε στραβά, τα μαλλιά του που αραιώναν στην κορφή του κεφαλιού, που ήταν ωραίο και κανονικό, με μύτη ίσια και καλοφτιαγμένα χείλια, και πάνω απ' όλα με γελαστά αγαπημένα μάτια, με άγρια ψαρά γένια που μου χδέρναν το κορμί κάθε που τριβότανε πάνω μου. «Να χορτάσω τη γύμνια σου», έλεγε, και εγώ δήθεν θύμωνα στα ψεύτικα και του έλεγα: «Σας κατζόχυρος γρατζουνάς, να μην ξανάρθεις αν δεν πας στο μπαρμπέρι. Σήμερα τελευταία φορά που σε δέχομαι έτσι». Και αυτός ορκιζόταν, επίσης το δήθεν, ενώ συνέχιζε την εξερεύνηση. «Δεκτό, δεκτό, μάρτης μου Θεός», έλεγε. Και όσο έψαχνα και τον μάθαινα, μια ηρεμία με ησύχαζε, γιατί πρώτη φορά στη ζωή μου το πίδι με είχε γίνει γλέντι και απόλαυση. Χωρίς βιάση, χωρίς αγωνία, νόμιζα έφταιγε που τον αγάπαγα τον άνθρωπό μου. Με όλη μου την καρδιά, τον άνθρωπό μου, τον άνθρωπό μου. Μάλιστα. Μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία αγάπης, μία σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται ότι είναι καθοριστικός. Απολύτως. Απολύτως. Είναι ο σύντροφος της Αλεξάνδρας ή είναι μια σύντροφος της Αλεξάνδρας. Ο οποίος αναφέρεται στο έργο σαν ο μεταφορέας, δεν ξέρουμε ποτέ πώς τον λένε. Ήταν ένας μεταφορέας με ένα τρίκυκλο. Όπου μετά από τον βάναυσο σύζυγο, τον μέθυσο, τον εκμεταλλευτή... Ήταν ο άντρας της ζωής της. Βρίσκεται την αγάπη της, ναι. Μάλιστα. Και εκεί όπου τα πράγματα πλέον παίρνουν και το όνομά τους, που δεν υπάρχει φόβος να καταγραφούν. Πολλές φορές υπάρχει μία φοβία με τις λέξεις και με τις έννοιες. Καθόλου. Η Αλεξάνδρα καταρχήν ήταν και μέσα στο βιβλίο φαίνεται ένα εξαιρετικά αθυρόστομο άτομο. Mm-hmm. Αυτή είναι η ιστορία που σας την έχει πει η ίδια? Όχι. Αυτή την έχω βγάλει από το κεφάλι. Μάλιστα. Τον μεταφορέα. Δεν είναι υπαρκτός, δηλαδή, υπαρκτό πρόσωπο μεταφορέας. Όχι, δεν υπήρχε ο μεταφορέας. Θα ήταν όμως μια καλή λύση για μια γυναίκα ταλαιπωρημένη που δεν έχει γνωρίσει. Θα ήταν ένα δώρο για την Αλεξάνδρα, ναι. Το οποίο δεν το έλαβε, βέβαια. Της το δίνατε, βέβαια, με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Έλεγα προχτές, χαριτολογώντας, ότι δεν ξέρω αν η Αλεξάνδρα είναι στην κόλαση ή στον παράδεισο, αλλά ήταν τόσο προσαρμοστική που αν ακόμα τη βρίσκουμε στην κόλαση, θα έλεγε εδώ είναι πολύ καλά γιατί έχουμε τσάμπα ζέστη. Ήταν ένα τέτοιο άνθρωπος άτομο που έβρισκε παντού κάτι καλό. Κάτι καλό, ναι. Έβρισκε παντού κάτι καλό. Τι ωραίοι άνθρωποι είναι αυτοί. Μακάρι δηλαδή να υπήρχαν περισσότεροι τέτοιοι. Το ακόμα και στα δύσκολα να μπορούσαν να βρουν την καλή τους πλευρά. Ναι, η Αλεξάνδρα την έβρισκε πάντα. Καλό είναι αυτό. Δεν μπορείς να επιβιώσεις, νομίζω, αλλιώς. Αλλιώς η μοναδική διέξοδος είναι η γκρίνια και η απόλυτη μιζέρια. Μεγαλώνοντας εγώ, βρίσκω ότι έχω πάρει πολλά πράγματα από την Αλεξάνδρα και αυτός ήταν και ο λόγος που επιθυμούσα να γράψω για αυτήν. Μα ήταν και καθοριστική η πορεία, η παρουσία της σε κάποια πολύ κρίσιμα χρόνια. Ναι, ήταν τα παιδικά χρόνια. Της ανατροφής ενός παιδιού 6 με 18. Βέβαια. Και μετά, ας πούμε, όταν ήμουν πια κοπέλα, ήταν πολύ σημαντικά χρόνια. Καθοριστικά χρόνια πολλά. Εσείς, κυρία Κοντολέων, το έχετε διαβάσει το βιβλίο, Βεβαίως. Και για πείτε μας κι εσείς την
την άποψή σας και τα συναισθήματα που σας γεννήθηκαν πριν σας αποδεσμεύσουμε και σας ευχαριστήσουμε για τα αποσπάσματα. Γιατί έχει πολύ μεγάλη αξία να ακούσουμε και τι πιστεύει και κάποιος που το έχει ήδη διαβάσει το βιβλίο. Εγώ δυστυχώς δεν έχω προλάβει ακόμα. Εμένα αυτό το βιβλίο, πέρα από την αξία του τη λογοτεχνική, μου έφερε μνήμες στον καιρό που ήμουν παιδί. Ναι. Που ακόμη αυτοί οι τύποι στις πολυκατοικίες, στις κατεπίφαση πολυκατοικίες, υπήρχαν και ζούσαν. Και μου θύμισε πάρα πολλά πράγματα τα οποία σαν παιδί τα είχα απορροφήσει. Γεννημένη και μεγαλωμένη και εσύ στην Αθήνα. Στην Αθήνα, ναι. Μάλιστα. Ναι. Mm-hmm. Αλλά ήταν προς το τέλος, που λέει η Μάρο, της περίοδου αυτής, mm-hmm. που πια η καινούργια τάξη έπαιρνε πάνω της, και έχω μνήμες από παιδί που προσπαθούσαν έναν πρώιμο νεοπλουτισμό τότε. Mm-hmm. Ήταν μια συγκλητική ανάγνωση, δηλαδή, έτσι. Ναι, και βρήκα, νομίζω ότι οι τύποι εκεί υπάρχουν και σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή, σε λαϊκές γειτονιές σήμερα μπορείς να τους βρεις. Είναι ανθρώπινοι, είναι πραγματικοί, δεν είναι ψεύτικοι. Και νομίζω ότι ο αναγνώστης θα περάσει πάρα πολύ καλά διαβάζοντας το βιβλίο. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Κυρία Κοντρούλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα αποσπάσματα που μας διαβάσατε. Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα ακόμα μικρό μουσικό διαλυματάκι και επιστρέφω με την κυρία Μάρο Κερασιώτη για να δούμε αυτά τα 30 χρόνια πορείας σε συγγραφή, γιατί υπάρχουν άλλα τρία βιβλία που έχουν προηγηθεί της Μπουγάδας, αλλά και για να συζητήσουμε και για τον ρόλο που διαδραμάτισε η κεραμική στη ζωή της. Επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούσαμε και Σελίν Διόν και επιστρέψαμε. Έχω πάντα δίπλα μου την γλυκύτατη Μάρο Κερασιώτη με αφορμή το καινούργιο της μυθιστόρημα, το τέταρτο κατά σειρά που φέρει τον τίτλο «Η Μπουγάδα». Να μιλήσουμε λίγα και για τα προηγούμενα βιβλία σας, να πούμε δυο λογάκια. Ναι. Φαντάζομαι δεν κινούνται στο ίδιο κλίμα. Από καθόλου, καθόλου. Mm. Καμία σχέση δεν έχουν. Το πρώτο μιλάει για έναν άνθρωπο που είναι καμπούρης, mm-hmm. και μεγαλώνει στο αναμορφωτήριο, ναι. Και μεγαλώνοντας έχει μπει στην μπάντα του αναμορφωτηρίου και μεγαλώνοντας του βρίσκουν μία δουλειά σε ένα σανσέρ να κάνει τον οδηγό, να ανεβοκατεβαίνει, σε ένα κτίριο γραφείων. Ναι. Αυτός λοιπόν λέει ότι γεννήθηκα για αυτή τη δουλειά, ναι. γιατί η καμπούρα μου χωράει ίσα ίσα στη γωνία που κάνει το σανσέρ. Μάλιστα. Από εκεί ξεκινώντας και με διάφορους τύπους που βλέπει μέσα στο γραφείο, ερωτεύεται τρελά μία γυναίκα που ήταν πρώην καμπαρετζού και τώρα ήταν φιλενάδα ενός από τα γραφεία, η οποία έχει σαν όνειρο να βγει στο Μουλέ Ρούζ, γιατί έχει δει αυτό το έργο. Ναι. Και έχει ράψει μία μοβ ταυταδένια τουαλέτα και φαντασιώνεται ότι πάει στο Μουλέ Ρούζ και στο Μουλέ Ρούζ. Μετά τα πράγματα δεν της έρχονται ακριβώς όπως τα ήθελε. Και όταν πεθαίνει, ο Φέδων που είναι αυτός ο καμπούρης που λέμε, την τίνει με τη μοβ τουαλέτα και την πάνε στο νεκροταφείο του Κόκκινου Μήλου, όπου είναι το Μουλέ Ρούζ. Πόπο, Θεέ μου, ναι. Που είναι μια πολύ κακιά, ας πούμε, συγκυρία, αλλά όντως έτσι ήταν. Δεν γίνονται ποτέ ζευγάρι. Όχι. Την αγαπάει έτσι από μακριά. Ναι. Είναι του φίλου του η κοπέλα, ας πούμε, η γυναίκα. Αυτό είναι το πρώτο. Το τίτλος του? Για ανθρώπινες φωνές και τρομπέτα. Γιατί ο Φέδωνας παίζει τρομπέτα σε όλη του τη ζωή, όποτε βρίσκει τα σκούρα. Βγάζει την τρομπέτα του και παίζει. Είναι αυτό που του άφησε το αναμορφωτήριο σαν δώρο, ας πούμε, η μουσική. Το δεύτερο. Πολύ ωραίο πάντως ως περιεχόμενο. Και το σενάριο δηλαδή με παραπέμπει και σε ταινίες παλιότερου κινηματογράφου. Υπάρχει δηλαδή ένας ρομαντισμός μέσα σε αυτό. Ναι, ναι. Και γενικά είναι. Νομίζω ότι εκείνη την εποχή που το έγραψα αυτό ήταν μια πάρα πολύ ευτυχισμένη στιγμή για μένα. Mm-hmm. Γιατί αυτό ήταν σαν να μου ξεχύθηκε. Μου φάνηκε σαν να μου ξεχύθηκε το πράγμα. Το έγραψα μέσα ένα μήνα. Mm-hmm. Έτσι, το είχατε μέσα σας. Το είχα μέσα μου, ναι. Και αυτός είναι και ο τρόπος που συνήθως δουλεύω. Δηλαδή τα πράγματα τα σκέφτομαι, μπορεί να τα σκέφτομαι και 2 χρόνια.
Και μετά κάθομαι κάτω και τα γράφω. Επόμενο βιβλίο, το τι ακολούθησε? Το δεύτερο το λέγανε Μενεξέδες και Γαζίες. Και είναι για άτομα που ζούσαν στο κέντρο της Αθήνας την εποχή του 1900 μέχρι τον πόλεμο. Ναι. Που ήταν πάρα πολύ αυστηρά μεγαλωμένα ή εν πάση περιπτώσει με διάφορους τρόπους. Το έργο εκτυλίσσεται και στη Γερμανία, που μία από τις γιαγιάδες του ήρωα ήταν Γερμανίδα, αλλά και στο Παρίσι, που η οικογένεια αυτή είχε καπελάδικα και στην Οδό Ερμού στην Αθήνα και στο Παρίσι. Λοιπόν, είναι ανάμεσα σε αυτές τις δύο πόλεις, στις τρεις μάλλον, γιατί είναι και στη Γερμανία, και περιγράφει τη ζωή ενός αγοριού που είναι μικρό και ενηλικιώνεται, μπαίνει μέσα σε αυτές τις δουλειές και ερωτεύεται μία μικρή από την Πλάκα, η οποία είναι από τελείως διαφορετική τάξη, είναι από μία εργατική τάξη, αλλά η διαφορά η μεγάλη είναι ότι αυτός, ενώ έχει ζήσει πολύ στερημένα και δύσκολα, το κοριτσάκι μεγαλώνει σε μια οικογένεια που τραγουδάει και περνάει καλά σε μια αυλή όπου ζει και που τελικά μετά από πολλές περιπέτειες την κάνει η γυναίκα του. Πάντως, αν και έχετε μετακομίσει καιρό τώρα από το κέντρο της Αθήνας, είστε κάτοικος Βορείων Προαστίων, ναι, είναι γεγονός, τουλάχιστον από αυτά που μου διηγήσετε μέχρι τώρα, ότι σας έχει σημαδέψει το κέντρο της Αθήνας και το έχετε ως σημείο αναφοράς. Και είναι και λογικό, βέβαια. Στην Πεύκη ήρθαμε το 1976, που πάει να πει ότι μέχρι τότε ζούσαμε... Ναι, η μητέρα μου ήταν πλακιώτισσα, είχε γεννηθεί στην Πλάκα, όπου εκτυλίσσεται η πρώτη ιστορία. Και γενικά η Αθήνα μου ήταν πάρα πολύ οικία, ήταν η πόλη μου. Τώρα βέβαια η Πεύκη είναι διαφορετικά, γιατί δεν μπορείς να έχεις εργαστήριο στην Αθήνα και δεν θα ήθελα δηλαδή κιόλας πια. Είναι πιο αποκεντρωμένα, ναι, ευτυχώς. Ναι, ναι. Γιατί και ο άντρας μου είναι γλύπτης, είναι ο Γιώργος Γεωργιάδης ο γλύπτης, και έτσι έχουμε ένα μικρό σπίτι με δύο ατελιέ, μεγάλα. Mm-hmm. Γιατί αυτό πια ήταν το όνειρό σας, το κεντρικό, ας πούμε, τμήμα της μέρας μας και της ζωής μας, το περνάμε μέσα στα εργαστήρια. Οπότε υπήρχε και η αναγκαιότητα κιόλας να φύγετε, ναι, από το κέντρο και να, ναι, πάτε κάπου πιο έξω από αυτό, ναι, για να μπορείτε και να δουλέψετε. Ναι. Γιατί καταλαβαίνω ότι ως καλλιτέχνες θέλετε και την ησυχία σας. Θέλουμε και την ησυχία μας, ναι, τα παιδιά μας έχουν φύγει, και είμαστε με σκυλιά και γατιά τώρα και με διάφορα εγγόνια που μπαινοβγαίνουν, αλλά είμαστε με την ησυχία μας, όπως λέτε. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε και να μιλήσουμε και για το τρίτο βιβλίο, πριν πάμε στο κομμάτι αυτό το πολύ μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται Κεραμική. Το τρίτο βιβλίο το λένε «Η μικρά νήσος». Δεν έχει καθόλου να κάνει με τίποτα από τα προηγούμενα. Εκτυλίσσεται σε ένα φανταστικό νησί στα Δωδεκάνησα, ένα πολύ μικρό νησί, όπου περιγράφει... Το όνομα του οποίου είναι ποιο, «Η μικρά νήσος»? Μικρά νήσος λέγεται. Μάλιστα. Δηλαδή, μέσα στο χάρτη αναφέρεται ως μικρά νήσος. Κατάλαβα. Γιατί είναι μεγάλο σαν το κεφάλι της καρφίτσας και δεν έχει άλλο όνομα. Mm-hmm. Και μιλάει για μια οικογένεια όπου υπάρχει ένας άντρας αφέντης και ας πούμε ο μοναδικός αδερφός ανάμεσα σε έξι αδερφές, που παντρεύεται μια γυναίκα από προξενιό, την οποία δεν την αγαπάει και πολύ, ίσως μέχρι σε ένα σημείο τη σέβεται, μέχρι τη στιγμή που ερωτεύεται την ανιψιά του. Μάλιστα. Και εκεί αρχίζουν, φαντάζομαι, τα πράγματα και να περιπλέκονται πολύ. Εκεί ανατρέπονται τα πράγματα, περιπλέκονται, γιατί και αυτός είναι η πρώτη φορά που αισθάνεται στη ζωή του ελεύθερος και δεν αντέχει πια το ζυγό του υποχρεωτικού, αλλά ούτε και η Μαρία, η γυναίκα του, αισθάνεται πια ότι είναι δυνατόν να ανοιχθεί αυτά που ανέχεται, και αυτή αυτονομείται και αυτός. Αυτό είναι το χοντρικό πράγμα. Μάλιστα. Και φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα, στο τέταρτο μυθιστόρημα της Μάρος Κερασιώτη,
Η Μπουγάδα με πρωταγωνίστρια, όπως είπαμε, την Αλεξάνδρα, ένα πρόσωπο υπακτό, στο οποίο και αφιερώνει κιόλας και το βιβλίο της στην Αλεξάνδρα, εκεί που είναι, γράφεται, ναι, στην αρχή του βιβλίου. Και πάμε λιγάκι να δούμε και το κομμάτι της κεραμικής, το οποίο σας χαρακτηρίζει. Είναι η πρώτη σας και βασική επαγγελματική ιδιότητα, έτσι δεν είναι? Ναι. Σπούδασατε κεραμική στην Αθήνα και μετά φύγατε και στην Ιταλία με υποτροφία. Ναι, βρήκα μια υποτροφία και έφυγα. Εκείνη την εποχή υπήρχαν οι υποτροφίες πιο εύκολες από ό,τι είναι τώρα. Δεν ήταν πολύ πιο δύσκολο τότε να αποφασίσει κάποιος να γίνει καλλιτέχνης? Κοιτάξτε, από το σπίτι μου, ο μεν πατέρας μου έλεγε ότι θέλεις κάνε. Ναι. Η δε μητέρα μου είχε πάθει παράκρουση στην ιδέα ότι μπορούσα να γίνω καλλιτέχνης. Πώς μπήκε η κεραμική στη ζωή σας? Δηλαδή είναι και ένας κλάδος που είναι ακόμα... Ναι, είναι πολύ περίεργη ιστορία, ναι, γιατί εγώ έκανα πιάνο και θεωρητικώς θα γινόμουν μία μέτρια πιανίστα, γιατί δεν είχα τα φόντα για να γίνω Μπαχάουερ. Το γνωρίζατε από τότε? Ναι, ότι... έβλεπα ότι, ναι, έχω μια πολύ μεγάλη ευκολία, πέρναγα τις τάξεις εύκολα, αλλά δεν έβλεπα ότι είναι δυνατόν να αφιερώσω τη ζωή μου σε αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν μου φαινόταν δηλαδή εύκολο. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή η δασκάλα μου του πιάνου είχε την πολύ ατυχή ιδέα να μου πει ότι έχει έναν αδερφό, ο οποίος ήταν γιατρός στο Παρίσι και τα παράτησε για να γίνει κεραμίστας, και να πάμε να τον δούμε. Μάλιστα. Πήγαμε λοιπόν να δούμε τον γιατρό, το μαύρο πρόβατο της δικιάς του οικογένειας. Ήταν ο Μάνος Δάνος, ο οποίος είχε έρθει από το Παρίσι και είχε ανοίξει εργαστήριο στο Μαρούσι. Και βέβαια ο γύφτος, που στην περίπτωση ήμουν εγώ, βρήκε τη γενιά του. Και να γάλιασε η καρδιά του. Και να γάλιασε η καρδιά του. Ναι. Είπα, η λάσπη είναι αυτό που μου αρέσει πάνω απ' όλα. Και άρχισα να ασχολούμαι με την κεραμική. Δηλαδή η συνειδητοποίηση ότι σας αρέσει αυτό ήρθε με το που είδατε τα πράγματα που είχε φτιάξει? Από μικρή είχα μία, πώς το λένε, μανία. Πήγαινα δίπλα στα χωράφια εκεί που ήταν του Καλλιγά, όταν έβρεχε ή όταν ποτίζανε, και μάζευα το χώμα που έμενε πάνω-πάνω, που ήταν λεπτό και, ναι, φρέσκο, και έφτιαχνα βόλους. Εκείνη την εποχή παίζαμε βόλους τα παιδιά στους δρόμους. Ναι, και τα έβαφα με λαδομπογιά και τα πουλούσα κιόλας. Έκανα και εμπόριο, γιατί είχα την ευκολία να φτιάχνω όσους ήθελα, δεν τους αγόρευα. Ναι. Και βέβαια δεν είχα υπόψη μου τι ακριβώς ήταν. Είχα μια κλίση έντονη στα εικαστικά. Είχα μπει στη Σχολή Καλών Τεχνών, mm-hmm, στη Γλυπτική, και έκανα ένα χρόνο. Και μετά πήρα χαμπάρι ότι είχε ανοίξει μια σχολή κεραμικής στη ΧΕΝ, που ήταν σχολή του Υπουργείου Εργασίας. Δεν ήταν, ας πούμε, ανώτατη ή κάτι, αλλά ήταν μία τετραετή σχολή όπου η φοίτηση ήταν 5 μέρες την εβδομάδα, 4 ώρες. Δηλαδή ένα κανονικό σχολείο. Πανεπιστήμιο, βεβαίως. Ναι, ναι. Πήγα λοιπόν εκεί και τελειώνοντας από εκεί βρήκα αυτή την υποτροφία. Είχα στην Ιταλία. Έφυγε η Καλών Τεχνών λοιπόν από τη μέση? Απολύτως. Mm-hmm. Απολύτως. Μαζί με το πιάνο και οι Καλών Τεχνών πήγαν στο πλάι. Και έμεινα με τις λάσπες, προς μεγάλη θλίψη της μάνας μου, που έλεγε ότι έκανε ένα κορίτσι που έγινε λασπού. Αυτό ήταν το... Αυτό ήταν ο τίτλος, ο επίσημος. Επίσημος, ναι. Οπότε πηγαίνετε στη Φλωρεντία, βρίσκεται μία υποτροφία και μένετε εκεί για πόσο καιρό? Ένα χρόνο έμεινα. Και έπειτα? Και έπειτα γύρισα εδώ. Έπρεπε να δουλέψω στον Οργανισμό Χειροτεχνίας για 2 χρόνια για να ξεπληρώσω την υποτροφία. Και πήρα κάτι προγράμματα ανάπτυξης της κεραμικής του Μαρουσιού, mm-hmm, και βρέθηκα στο Μαρούσι να δουλεύω με τους Κανατάδες. Που αυτό ήταν όσα τους έμαθα εγώ, αλλά τόσα μου μάθανε και αυτοί, γιατί είχαν την πείρα που εμένα μου έλειπε. Και την παράδοση, ναι. Και την παράδοση, και όλοι αυτοί, τέλος πάντων, το ζύμωμα με τη λάσπη, με τον πυλό. Και μετά έκανα μία αποκοτιά και είπα ότι θα ανοίξω ένα δικό μου εργαστήριο που θα βρω πελάτες, να πάω στο Hilton που τότε χτιζότανε και να τους πω ότι εγώ κάνω αυτά τα ωραία πράγματα και μήπως θέλετε να σας φτιάξω τίποτα. Πήγα λοιπόν, τώρα βέβαια απορώ με το θράσος που είχα εκείνη την εποχή, πήγα, βρήκα τον διευθυντή προσωπικού και του είπα, ξέρετε, εγώ κάνω πολύ ωραία κεραμικά, έχω έρθει από την Ιταλία, αυτά και αυτά είναι. Και μετά από 20 μέρες, ξέρω εγώ, 15 μέρες, με φωνάξανε και μου είπαν ότι να συνεννοηθείτε με το διακοσμητή τον Μπέιλι, που ήταν ένα όνομα τότε τρομακτικό, που εγώ δεν κοιτούσα ούτε έτσι να τον δω καθόλου. Και άρχισε αυτός να μου λέει ότι θα μας κάνεις και αυτά, θα μας κάνεις και αυτά, θα μας κάνεις και αυτά.
και για περίπου μία δεκαετία έκανε όλα τα λειτουργικά πράγματα του Χίλτον. Μάλιστα. Πάει να πει ότι... Πάντως ποτέ κανένας θρασής, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, δεν έχει μετανιώσει για το θράσος του. Εγώ έτσι αυτό νομίζω. Βλέπω και καταγράφω. Έτσι νομίζω και εγώ. Δηλαδή όταν είπα ότι... Στον πατέρα μου το είπα νομίζω... Πού θα τα δώσεις, μου λέει, αυτά που κάνεις. Λέω, θα πάω στο Χίλτον. Σαν να έλεγα ότι... Ναι, εύκολο και το δεδομένο, ναι. Και έγινε όμως. Ναι. Έγινε. Και μου έκανε και εμένα μεγάλη εντύπωση μετά. Όχι γιατί το συνειδητοποίησα εγώ, αλλά γιατί μου το λέγανε οι άλλοι. Πώς έγινε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εκείνη την εποχή στάθηκα στα πόδια μου και έβγαζα κάποια καλά χρήματα και άνοιξα ένα καλύτερο εργαστήριο και άρχισα πια να δουλεύω. Άρχισε η πορεία λοιπόν όλη αυτή στον κόσμο ναι. της κεραμικής. Ναι. Να πούμε ότι έχετε πραγματοποιήσει περισσότερες από 15 ατομικές εκθέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έχετε συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές επίσης εκθέσεις και σε ελληνικά και σε διεθνή συμπόσια και έχετε δώσει και διαλέξεις πολλές σχετικές με το πολλές. Αντικείμενο της κεραμικής. Ναι, για από το 2000 και εδώ πήγαινα για 9 καλοκαίρια, πήγαινα ένα μήνα στην Ιαπωνία το καλοκαίρι και ήμουνα μέσα στην, το πούμε, ναι, μέσα στο συμβούλιο που έκανε αυτό το συμπόσιο το διεθνές και πέρναγα ένα μήνα, τον Ιούλιο δηλαδή, έμενα εκεί και εκεί μου ανοίχτηκαν άλλοι δρόμοι και προς άλλες χώρες και προς άλλες τεχνικές και προς άλλους ανθρώπους. Μετά... Τα ταξίδια γενικώς μας ανοίγουν τα μάτια, Πάρα πολύ. Και όταν είναι και ταξίδια που συνδυάζουν δουλειά με επιμόρφωση, είναι πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Και λοιπόν άρχισα να έχω επαφές και με την Κίνα και με την Κορέα και με άλλα διάφορα κράτη που με καλούσαν πια. Mm-hmm. Και να μιλήσω και να παρουσιάσω την ελληνική κεραμική. Με την Τουρκία είχα πολλά πήγαινε-έλα, γιατί είχαμε κάνει ένα group που κάναμε εκθέσεις και εργαστήρια στις δύο πλευρές του Αιγαίου, μια στην Ελλάδα και μια στην Τουρκία. Mm-hmm. Αυτό κράτησε 6 φορές, 7 νομίζω. Και κάποια στιγμή άφησα τις φυλακές, είχα πια αρκετά μεγαλώσει. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλω να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω. Να πω βεβαίως ότι έχετε σε όλα αυτά τα χρόνια κερδίσει και πολλές τιμητικές διακρίσεις, 14 ελληνικά και διεθνή βραβεία μεταξύ αυτών. Το 2003 είχα εκλεγεί κεραμίστρια της χρονιάς, που ήταν σημαντικό ας πούμε για μένα. Βεβαίως, το βραβείο. Mm-hmm. Και δεν, όχι εδώ βέβαια, εδώ το φαντάστηκα. Είναι λίγο δύσκολα αυτό, τα πράγματα. Εδώ ως βραβείο και ως τίτλο θα δυσκολευόμουν να πιστέψω ότι υπάρχει τέτοιου είδους βραβείο που αποδίδεται. Εδώ όχι, σε κεραμιστές. Δεν αποδίδεται. Εδώ όταν είχα πρωτοπεί ότι στην πρώτη μου ταυτότητα είχα πει στην αστυνομία ότι είμαι κεραμίστρια και ο αστυνόμος την έχω κρατήσει αυτή την ταυτότητα. Είπα μάλιστα ψέματα ότι την έχασα. Τη χάσατε, το κλασικό που κάνουμε όλοι για να κρατήσουμε την παλιά μας ταυτότητα. Έλεγε κεραμίδια αγκιοπλαστικής. Αυτό ήταν το επάγγελμά μου. Και δεν την αλλάξατε πότε την ταυτότητα. Όχι, την κράτησα. Είναι ενθύμιο, όντως. Τα κεραμίδια ήταν... Είναι για το αρχαιακό υλικό. Και να κλείσουμε, γιατί όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, ένα από τα κομμάτια που νομίζω ότι χαρακτηρίζουν την πορεία σας είναι αυτές οι τέσσερις σχεδόν δεκαετίες. Όχι, τέσσερις, δύο. 1962 μέχρι το 2001 διαβάζω εγώ. Είναι λάθος. Ναι, αλλά ήταν περιστασιακά. Α, ναι. Ότι διδάξατε θελοντικά και κεραμική σε αναρχοντήρια και φυλακές. Περίπου 20 χρόνια, ας πούμε. Α, μάλιστα. Δεν ήταν τα συνεχόμενα. Ναι. Πώς έγινε, ήρθε αυτό στη ζωή σας. Όταν ήμουν ακόμη στη Χέν, mm-hmm. Ήρθε κάποιος από το αναμορφωτήριο του Κορυδαλού και είπε στη Χέν ότι μήπως υπάρχει κάποιος που να θέλει να δείξει στα παιδιά κάτι και προσφέρθηκα. Και... Πήγαινα για 4 χρόνια εκεί, όπου τα παιδιά βέβαια δεν ήταν ακριβώς του αναμορφωτηρίου, γιατί παιδιά 6 χρονών που ήταν μέσα ήταν... Και παιδιά εγκαταλελειμμένα κορφανά, Ναι, και παιδιά που δεν είχαν θέση ορφανοτροφείο και πηγαίνανε στα αναμορφωτήρια. Μάλιστα. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε, που δεν ήταν και καλά-καλά κεραμική, ήταν
και να τους δείχνω να ζωγραφίζουν και να τους παίρνω βόλτα στον Κορυδαλό να δουν το περίπτερο που είχε κρεμασμένα περιοδικάκια και να πάρουν μια σοκολάτα και διάφορα τέτοια. Κάποια από αυτά τα παιδιά Χριστούγεννα και Πάσχα τα έπαιρνα στο σπίτι μου γιατί δεν είχαν να τα πάρει κανένας και μάζευα 7-8 όσα μένανε τα έπαιρνα και η μητέρα μου τα δεχότανε με μεγάλη ευχαρίστηση, δηλαδή από εκεί είχα στήριξη. Εμπειρία ζωής. Μετά παντρεύτηκα, έκανα παιδιά, έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά, δεν γινότανε. Και κάποια στιγμή ένας φίλος που ήταν στην Κρήτη, ζωγράφος, ο Στέλιος ο Μαρκατάτης, μου είπε ότι τους είχαν χαρίσει από την ΕΟΚΑ ένα φούρνο για κεραμική που δεν ξέρανε τι να τον κάνουν. Και είπα θα έρθω εγώ να σας δείξω και εκεί τσίμπησα που λένε, πάρα πολύ χοντρά και έμεινα 16 χρόνια με αυτήν την κατάσταση. Ήταν μια εμπειρία ζωής για μένα η φυλακή. Και δεν είναι και τυχαίο βέβαια ότι σας καλούν ακόμα και σήμερα σε διαλέξεις για να μιλήσετε για την εμπειρία αυτή ακριβώς. Ναι, γιατί είναι ένας άλλος κόσμος για τον οποίο είμαστε απολύτως ανυποψίαστοι. Αυτά δηλαδή που βγαίνουν σε εμάς είναι είτε ότι δεν θέλουν καθόλου να βγει που είναι οι εξεργέρσεις ή ότι θέλουν να βγει που είναι ευχολόγια που ούτε αυτά συμβαίνουν. Είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση και εγώ ήθελα να την βιώσω γιατί μου είναι τόσο απαραίτητη η ελευθερία μου που δεν μπορούσα να σκεφτώ πώς είναι δυνατόν κάποιος να είναι έγκλειστος και να ζει σαν άνθρωπος. Θα χαρώ πάρα πολύ να το συζητήσουμε όλο αυτό το πολύ μεγάλο κεφάλαιο της ζωής σας σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε. Έχουμε φτάσει ήδη στα 2 λεπτάκια μετά τις 5. Να σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γερασιώτη, πώς ήταν σήμερα εδώ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Την απόλαυσα πολύ τη σημερινή μας κουβέντα. Η Μπουγάδα, το καινούργιο μυθιστόρημα της κυρίας Μάρος Κερασιώτη, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Έναστρον. Όσοι επιλέξετε να το αγοράσετε, σίγουρα θα απολαύσετε την ανάγνωσή του. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλους εσάς που ήσασταν σήμερα εδώ. Εγώ επιστρέφω αύριο το απόγευμα στις 4, αύριο Πέμπτη, με κάποιο καλό θέμα που δεν σας αποκαλύπτω από τώρα. Να σας πω βεβαίως ότι έχουμε αποκτήσει και καινούριο mail. bill@zoogla.gr. Bill με 2L, όπως είναι και το όνομα, το μέρος του ονόματος του τίτλου αυτής της εκπομπής. bill@zoogla.gr. Αύριο ή τις επόμενες μέρες θα δούμε πότε θα φιγουράρει και θα το βλέπετε και εσείς για να επικοινωνείτε μαζί μας και με αυτόν τον τρόπο εκτός από τα γνωστά μας τηλέφωνα. Ο Βασίλης Αριμπαλίδης ακολουθεί. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι σας καλά. Φιλιά πολλά σε όλους.